σε αποδοχή της τροπολογίας που ανοίγει τον δρόμο για τριπλές εκλογές, εθνικές, αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές τον Μάιο, προχώρησε ο Πάνος Κουρλέτης με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου Κλισθένη στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Εσωτερικών, βρισκόμενος προφανώς σε δυσχερή θέση, καθώς η επίμαχη ρύθμιση έφτασε στη Βουλή με εντολή Μεγάρου Μαξίμου, επιχείρησε να υποστηρίξει δύο αντικρουόμενα επιχειρήματα. Επανέλαβε την πάγια θέση του, σύμφωνα με την οποία η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών πρέπει να διαχωριστεί από τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, και παράλληλα είπε ότι κάνει αποδεκτή την τροπολογία που ορίζει την διεξαγωγή αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών την ίδια Κυριακή. Η αποδοχή της τροπολογίας δεν προκαλεί βεβαίως καμία έκπληξη, με δεδομένο ότι κατατέθηκε κατόπιν παραγγελίας από το Μαξίμου. Ανοίγει πάντως το δρόμο για να στηθούν ακόμη και τριπλές κάλπες. Και παρόλες τις δεσμεύσεις του Υπουργού του κ. Σκουρλέτη ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 19, την πρώτη εβδομάδα, δυστυχώς για μια άλλη φορά ακόμη φαίνεται ότι η κυβέρνηση αλλάζει τη στρατηγική της και τις επαναφέρει στην αρχική ημερομηνία που λύγει και η περίοδος και η χρονική περίοδος της αιτίας μας. Όσον αφορά για την απλή αναλογική, εγώ είμαι σύμφωνος βέβαια. Κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο παλιό καθεστώς των εκλογών, αλλά είμαι προβληματισμένος στο πώς θα διοικήσει ο επόμενος δήμαρχος. Εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκτιμώ ότι θα υπάρχει μια αναρχία. Θέλω να πιστεύω ότι θα προκύψουν κάτι θετικά από αυτήν όλη τη διαδικασία. Το ότι θα υπάρχουν τρεις κάλπες, πώς το βλέπετε? Αν και εφόσον υπάρξει αυτή η διαδικασία, νομίζω ότι θα είναι επώδυνη θα είναι για τους αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και μεγάλες ηλικίες, αλλά και όχι μόνον, ότι νομίζω ότι και ψυχολογικά δεν είναι ότι καλύτερο, και δεν είναι και λειτουργικό, και νομίζω ότι και θεσμικά δεν είναι σωστό να υπάρξουν τριπλές εκλογές. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό, διότι θα αλλοιωθεί επί της ουσίας η θέληση των ψηφοφόρων. Θα υπάρχει μεγάλη σύγχυση, μα ακόμη ίσως και πόλωση. Νομίζω ότι οι αυτοδιοικητικές έχουν το δικό τους χρώμα, έχουν το δικό τους νόημα, που δεν είναι άλλο από αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει, είναι η αξιοκρατία. Είναι αυτό που χρόνια λέμε, θα πρέπει οι άξιοι, αυτοί οι οποίοι έχουν χρόνο και διάθεση, να μετέχουν ανεξαρτήτου του κόμματος και ιδιαίτερως εσείς οι νέοι, οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να δώσετε το καινούριο νόημα σε αυτές τις εκλογές, με τη συμμετοχή, με τις φρέσκες ιδέες. Συμπερασματικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνουν και οι τέσσερις εκλογές μαζί, και αν θα γίνουν, πραγματικά θα υπάρχει τεράστια σύγχυση. Θα υπάρξουν πάρα πολλά άκυρα ψηφοδέλτια, διότι θα πέσουν σε λάθος κάλπες. Και όσο πιο πολλές εκλογές υπάρχουν, σίγουρα χάνεται αυτός ο χαρακτήρας. Και ειδικά αν μιλήσουμε και για το σενάριο και άλλων εκλογών, εθνικών δηλαδή, μαζί με τις ευρωεκλογές, καταλαβαίνετε ότι ένας πολίτης, ειδικά στην περιφέρεια, ξέρετε ότι και στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην περιφέρεια θα έχει δύο κάλπες εκ των πραγμάτων. Για τα τοπικά. Αν βάλουμε την περιφέρεια, αν βάλουμε τις ευρωεκλογές, αν βάλουμε και τις εθνικές εκλογές, θα έχει ένας πολίτης πέντε κάλπες, όχι τέσσερις, πέντε κάλπες, που θα πρέπει να ψηφίσει για εθνικές εκλογές, για ευρωεκλογές, για περιφέρεια, για δήμο και για τοπική, για κοινότητα. Yeah. Καταλαβαίνετε ότι εκεί όχι μόνο χάνεται η ουσία της αυτοδιοικητικής ψήφου, αλλά εξαϊλώνεται, κάποιοι θα μπερδευτούν σίγουρα. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι αυτό ο σκοπός και ο στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης, αλλά σίγουρα δεν εξυπηρετεί την απρόσκοπτη συγκεκριμένη έκφραση των πολιτών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνει μακριά αυτά τα μικροκομματικά παιχνίδια από την αυτοδιοίκηση. Εμείς σαν συνδυασμός αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κατάσταση με τον τρόπο που θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Στην τροπολογία προτείνεται να διεξαχθούν οι εκλογές με τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών και όχι με τον δεύτερο γύρο, όπως πρότειναν αρχικά οι βουλευτές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών είναι εκτενής και ανέρχεται στα 5 έτη, οι βουλευτές με τη νέα τροπολογία προτείνουν κατ' εξαίρεση και για την πρώτη εφαρμογή του σχεδίου νόμου οι αμέσως επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να διεξαχθούν ταυτόχρονα με την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019.
και η εγκατάσταση των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών να γίνει την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 και να λύγει την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Η αλλαγή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω συνταγματικών θεμάτων για την θητεία των αιρετών αρχόντων της αυτοδιοίκησης που έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.